Όπως αναφέρεται και στις εκθέσεις πεπραγμένων του 17 και του 18, το ΑΣΕΠ ασχολήθηκε με ένα πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς που αφορούσαν τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, αξιολόγηση στελεχών δημόσιας διοίκησης, την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, τη συμμετοχή στην κινητικότητα και πάρα πολλά άλλα. Εγώ ήθελα να θέσω καταρχάς τη θέση του ΚΚΕ, την οποία βέβαια την έχουμε διατυπώσει πάρα πολλές φορές, σε σχέση με τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές, κατά συνέπεια και του ΑΣΕΠ. Κατά την άποψή μας, αυτές οι ανεξάρτητες αρχές θα έλεγα ότι είναι βαθιά εξαρτημένες, καλούνται να υλοποιήσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνουν διαχρονικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις, δηλαδή υπηρετούν την δημόσια διοίκηση που στην πραγματικότητα βρίσκεται σε αντίθεση με τις αγωνίες της εργατικής τάξης, της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων της χώρας μας. Όλες διαχρονικά οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση μέχρι και σήμερα είχαν και συνεχίζουν να έχουν κατά την άποψή μας ένα αντιδραστικό περιεχόμενο που έχουν να κάνουν με την αναδιοργάνωση του ίδιου του αστικού κράτους. Δηλαδή τι, να καταστεί η δημόσια διοίκηση εργαλείο στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας αυτής της καπιταλιστικής οικονομίας, πάντα προς όφελος του κεφαλαίου. Και σε αυτές τις αλλαγές φυσικά έχουν συμφωνήσει διαχρονικά τόσο η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα κόμματα που υποστηρίζουν ακριβώς αυτή την οικονομία. Ο εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης μέσα από αλλεπάλληλα νομοθετήματα επιτυγχάνει την ιδιωτικοποίηση τομέων της δημόσιας διοίκησης, όπως για παράδειγμα με τη σύμπραξη με τους ιδιώτες. Ο δημόσιος τομέας, τον οποίο καλείται να υπηρετήσει το ΑΣΕΠ, έχει πρωτοστατήσει στις ανατροπές στη μόνιμη δουλειά με εποχιακούς, αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς, επικουρικούς γιατρούς, ορομίσθιους, με εργολαβίες και άλλες τέτοιες μορφές που κατά την άποψή μας δυσκολεύουν και βαθαίνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, ενώ φορείς του δημοσίου, στην παιδεία, στην υγεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική περιφερειακή διοίκηση και αλλού, έχουν αποψηλωθεί από εργαζόμενους. Αυτός ο λεγόμενος στρατηγικός προγραμματισμός των προσλήψεων, ο οποίος διατηρεί, θα έλεγα, την αυταπάτη ότι θα στελεχωθούν οι υπηρεσίες, ενώ παρά τις όποιες εξαγγελίες που έκανε είτε η προηγούμενη είτε και η τωρινή κυβέρνηση, όπως οι εξαγγελίες που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών πρόσφατα, εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση των προσλήψεων και μόνο ως εξαίρεση, με απόφαση πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, θα προχωρούν μέσα στο πλαίσιο του εκάστοτε μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής και των στρατηγικών προτεραιοτήτων κάθε φορέα, ανεξάρτητα αν είναι πολυετής ο προγραμματισμός των προσλήψεων ή των ετήσεων. Οι προσλήψεις που προβλέπονται, κατά την άποψή μας, είναι με το σταγονόμετρο, όχι κατά την άποψή μας, είναι με το σταγονόμετρο, αφορά κυρίως τη στελέχωση υπηρεσιών που θέλει το κεφάλαιο να ενισχυθούν και αφορούν την επίσπευση των επενδυτικών διαδικασιών. Συνεχίζουν να συνδέονται με τα δημοσιονομικά δεδομένα, δηλαδή με ό,τι περισσεύει από τις επιδοτήσεις στους επιχειρηματίες ή από τις νατοικές δαπάνες. Άλλωστε, είναι τόσο χρονοβόρα η διαδικασία προσλήψεων που πολλές φορές λειτουργεί και ως άλοθη για καθυστερήσεις διορισμών παρά ως διαφάνεια κτλ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και η λεγόμενη αναβάθμιση του ΑΣΕΠ, που έγινε πρόσφατα και μάλιστα με νομοσχέδιο, προβλέπει μετατάξεις, μεταθέσεις, υπεροριακή απασχόληση, ακόμα και τις Κυριακές και τις αργίες. Κατά την άποψή μας, λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι ο όγκος δουλειάς του ΑΣΕΠ και αν το ΑΣΕΠ εκπλήρωσε με επιτυχία το θεσμικό του ρόλο. Δεν έχουμε καμία διαφωνία, ούτε είναι και προσωπικό το ζήτημα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Βεβαίως και εκπλήρωσε με επιτυχία. Το ζήτημα είναι αν αυτό το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το ΑΣΕΠ κινείται σε φιλολαϊκή ή αντιλαϊκή κατεύθυνση. Δηλαδή, ποιους στόχους τελικά καλείται να υπηρετήσει.
Κατά την άποψή μας κινείται σε αυτό το πλαίσιο του επιτελικού αποτελεσματικού κράτους που είναι με όρους σύγχρονου management και δημόσιας επιχείρησης. Και κατά την άποψή μας, οι εργαζόμενοι και στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, κατά την άποψή μας έχουν συμφέρον και ανάγκη από μια κρατική δημόσια διοίκηση που βασική αποστολή της θα είναι να υπηρετεί μια ανάπτυξη σε όφελος του λαού και σε κατ' επέκταση τα σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα. Είναι αδιαπραγμάτευτο το αίτημα, που είναι και το ζητούμενο, ότι εδώ και τώρα πρέπει να καλυφθούν τα κενά και στην παιδεία και στην υγεία και στους ΟΤΑ, σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, στα ασφαλιστικά ταμεία, με μόνιμο προσωπικό και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.